303 από το βιβλίο Σαμουήλ Β. Σελίδα 303, Σαμουήλ Β. Αφού δε κάθισεν ο βασιλεύσεν το οίκο αυτού και ανέπαυσε αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν και από πάντων των εχθρών αυτού, είπεν ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτην, ιδού τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω. Ιδέ κυβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων. Και είπε ο Νάθαν προς τον βασιλέα, είπαγε, κάμε πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου. Και την νύχτα εκείνη, έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Νάθαν, λέγον, είπαγε και είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, «Συ θέλεις οικοδομήσεις εμέ οίκον δια να κατοικώ, διότι δεν κατόκισα εν οίκο αφής ημέρας ανεβίβασα τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης, αλλά περιερχόμην εντός σκηνής και παραπετασμάτων. Πανταχώ που περιεπάτησα μετά πάντων των Ιών Ισραήλ, ελάλησα ποτέ πρόστινα εκ των φυλών του Ισραήλ, στον οποίον προσέταξα να ποιμένει τον λαόν των Ισραήλ, λέγον, διατί δεν οικοδομήσατε σε μέ οίκον κέδρινον. Τώρα λοιπόν, ούτω θέλεις πει προς τον δούλο μου τον Δαβίδ. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Εγώ σε έλαβον εκ της μάντρας, απόπιστεν των προβάτων, δια να είσαι ηγεμόνης των λαών μου επί των Ισραήλ. Και ήμην μετασού πανταχού όπου περιεπάτησας, και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς σου εμπροσθέν σου. Και σε έκαμον ονομαστών κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. Και θέλω διορίσει τόπον δια των λαών μου των Ισραήλ. Και θέλω φυτεύσει αυτούς. Και θέλω σε κατοικία εν τόπο ιδίω εαυτών, και δεν θέλω συμμεταφέρεστε πλέον. Και ή της αδικίας δεν θέλω καταθλίβει πλέον αυτούς ως το πρώτερον. Και ως από των ημερών καθώς κατέστησα κριτάς επί των λαών των Ισραήλ, και θέλω σε αναπαύσει από πάντων των εχθρών σου. Ο Κύριος προσέτη αναγγέλει προσέ ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκον σε. Αφού πληρωθώς είναι οι μέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλω αναστήσει μετά σε το σπέρμα σου το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, και θέλω στερεώσει την βασιλείαν αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, και θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνος. Κι εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Εάν πράξει ανομίαν, θέλω σοφρονήσει αυτόν εν ράβδο ανδρών και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού, ως αφήρεσα αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλον από εμπροσθέν σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροσθέν σου, έως αιώνος, και ο θρόνος θέλει είστε στερωμένος στον αιώνα. Κατά πάντα στους λόγους τούτους, καθόλην ταύτην τη νύχτα, καθόλην ταύτην την όραση, ούτως ελάλησεν ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Τότε εισήλθε ο βασιλεύς Δαβίδ και κάθισε ενώπιον του Κυρίου και είπε, «Τι είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και τι είσαι ο οίκος μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτου, και τούτο έτη εστάθη μικρόν στους οφθαλμούς σου, Κύριε Θεέ, και ελάλησας έτη περί του οίκου του δούλου σου διαμέλων μακρών, και είναι ούτως ο τρόπος των ανθρώπων, δόσποτα Κύριε? Και τι δύναται να είπε πλέον ο Δαβίδ προσέ, διότι εσύ γνωρίζεις τον δούλο σου, δέσποτα Κύριε, δια των λόγων σου και κατά την καρδία σου έπραξας πάντα ταύτα τα μεγαλεία, δια να γνωστοποιήσεις αυτά εις τον δούλον σου. Δια τούτο μέγας είσαι, Κύριε Θεέ, διότι δεν είναι ομοιός σου, ουδέ είναι Θεός εκτός σου κατά πάντα όσα οικούσαμεν με τα ότα ημών. Και τι άλλο έθνος επί της γης είναι ως λαός σου, ως ο Ισραήλ, τον οποίον Θεός ήλθε να εξαγοράσει δια λαών εαυτού, και δια να κάνει αυτόν ονομαστόν και να ενεργήσει υπέρ αυτών πράγματα μεγάλα και θαυμαστά υπέρ της γης σου. Έμπροσθεν του λαού σου, τον οποίον ελύτρωσας δια σε αυτόν εξ Αιγύπτου, εκ των εθνών και εκ των θεών αυτών. Διότι εστερέωσας εις αυτόν τον λαό σου τον Ισραήλ, δια να είναι λαό σου στον αιώνα, και εσύ, Κύριε, έγινες Θεός αυτόν. Και τώρα, Κύριε Θεέ, των λόγων των οποίων ελάλησας περί του δούλου σου και περί του οίκου αυτού, ας στερεωθεί στον αιώνα και κάμε ως ελάλησας. Και ας μεγαλυνθεί το όνομά σου έως αιώνος, ώστε να λέγουν είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Θεός επί των Ισραήλ, και ο οίκος του δούλου σου Δαβίδ ας είναι στερεωμένος ενώπιόν σου.
Διότι εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψες εις τον δούλο σου λέγον, οίκον θέλω οικοδομήσεις σε δια τούτο. Ο δούλος σου έβρικε την καρδία αυτού ετοίμην να προσευχηθεί προς σε την προσευχήν ταύτην. Και τώρα, Δέσποτα, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός, και οι λόγοι σου θέλουν στην ίστα αληθινή, και εσύ υπεσχέθης τα αγαθά ταύτα προς τον δούλον σου. Τώρα λοιπόν ευδόκισον να ευλογήσει τον οίκον του δούλου σου, δε να είναι ενώπιόν σου εις τον αιώνα, διότι εσύ, Δέσποτα, Κύριε, λάλησας και υπό τις ευλογίες σου, ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Αμήν. Τι ωραία που συνεργάζεται, αλλά και συνομιλεί ο Θεός με τον Δαβίδ, αλλά και τι όμορφα συνομιλεί ο Δαβίδ προς τον Θεό. Είναι κάτι το θαυμαστό ότι ο Θεός μιλάει σε άνθρωπο, ο άνθρωπος ακούει και στη συνέχεια ο άνθρωπος μιλάει στο Θεό και ο Θεός ακούει. Και μάλιστα αυτή η συζήτηση έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Είναι γεμάτη από αγάπη αλλά και γεμάτη από σεβασμό. Ο άνθρωπος σέβεται το Θεό, αλλά το πιο σπουδαίο δεν είναι αυτό. Το πιο σπουδαίο είναι ότι και ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο. Μιλάνε σαν ίσως προς ίσο, με επιχειρήματα, αλλά με επιχειρήματα αγάπης, με επιχειρήματα σεβασμού, με επιχειρήματα ειλικρινίας, αληθείας. Να γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός εξέλεξε τον Δαβίδ. Είναι πραγματικά άνδρας κατά την καρδία του Θεού και θα πράττει πάντοτε τα θελήματα αυτού. Ο Θεός τον πέρασε από μεγάλες δοκιμασίες και μεγάλες ταλαιπωρίες τον Δαβίδ. Τον πέρασε 13 ολόκληρα χρόνια, από 17 χρονών στις 30 χρονών, μέσα από καμίνι. Τον πέρασε μέσα από τρομακτικούς κινδύνους, που όμως στην πραγματικότητα ο Δαβίδ ποτέ δεν κινδύνευσε, γιατί ήταν ο Θεός που πάντοτε τον υπερισπιζότανε. Φοβήθηκε, τρόμαξε, κρύφτηκε, έφυγε σαν άνθρωπος. Αλλά εμείς ξέρουμε μέσα από τη Γραφή ότι ο Θεός ποτέ δεν θα τον άφηνε να πέσει στα χέρια των εχθρών του. Αντιθέτως μάλιστα, ενώ οι εχθροί του ήταν ιδιαιτέρως ισχυροί και δυνατοί, όπως παραδείγματος χάρη ήταν ο Σαούλ, βασιλιάς του Ισραήλ, με μεγάλο στρατό, και ο Δαβίδ κυνηγημένος, διωγμένος. Αν λοιπόν και οι εχθροί του ήταν ιδιαιτέρως δυνατοί, όχι μόνο ο Θεός δεν άφησε τον Δαβίδ να πέσει στα χέρια του Σαούλ, αλλά αντιθέτως, ο Θεός που είναι παντοδύναμος, πάνσοφος, κατάφερε και παρέδωσε τον Σαούλ στα χέρια του Δαβίδ για να δοκιμαστεί η καρδιά, για να δοκιμαστεί η καρδιά του Δαβίδ. Και δοκιμάστηκε και βρέθηκε δόκιμος. Και έτσι ο Θεός, μέσα από αυτή την εκπαίδευση, τη δοκιμασία, κατάφερε, άλλωστε το είχε προγραμματισμένο, κατάφερε και τον έκανε βασιλιά του Ισραήλ, τον ελευθέρωσε από όλους τους εχθρούς του. Όλοι όσοι ήταν εναντίον του Δαβίδ χάθηκαν, γκρεμίστηκαν, καταστράφηκαν. Εκείνος ο οποίος έμεινε μόνος ήταν αυτός τον οποίον στηρίζει ο Θεός. Και αυτό ισχύει πάντοτε. Αυτός που μένει, αυτός που επιβιώνει, είναι αυτός τον οποίον υποστηρίζει ο Θεός. Υπερασπίζεται ο Θεός. Όλοι οι άλλοι σιγά σιγά, ένας-ένας, χάνονται. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Όλα θα παρέλθουν. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μένει στον αιώνα. Αλλά και ο άνθρωπος τον οποίον υπερασπίζεται ο Θεός μένει, και μάλιστα θα μένει και στον αιώνα. Το κύριο χαρακτηριστικό του Δαβίδ στον καιρό της ταλαιπωρίας του ήταν η εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν έκανε τίποτα χωρίς να ζητήσει, να προσευχηθεί, χωρίς να εξητήσει βοήθεια από το Θεό και ιδιαίτερος οδηγία.
αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του Δαβίδ επίσης στον καιρό της ευημερίας του, όταν όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά, όταν ο Κύριος τον ελευθέρωσε πανταχώθεν, παντού δηλαδή, από παντού, αλλά και από όλων των εχθρών του, ο Δαβίδ εκείνο που σκεφτόταν πάντοτε δεν ήταν σαν τον άφρονα πλούσιο να πει τώρα ψυχή μου φάε, πει εφραίνου, τώρα είναι τακτοποιημένα όλα για χρόνια πολλά, πράγμα το οποίο δεν θέλει ο Θεός, αλλά εκείνο πάντα που ήταν στην καρδιά του ήταν να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει για να δοξαστεί ο Θεός, για να ευαρεστεί το Θεό στη ζωή του. Τι πρέπει να κάνει που να το θέλει ο Θεός. Και πράγματι τακτοποίησε τα πράγματα της κυβωτού με δυσκολίες, με λάθη, αλλά με επιτυχία εν τέλει με τη βοήθεια του Θεού. Και τώρα ανέβηκε στην καρδιά του ένα ωραίο θέλημα, ένα ωραίο έργο. Έβλεπε να απολαμβάνει κέδρινον οίκον, πλούσιο, όμορφο σπίτι. Ήξερε ότι ο Θεός του το χάρισε και μάλιστα ο Χιράμ ο βασιλεύς της Τύρου, όταν έγινε βασιλιάς και προεχώρη ο Δαβίδ μεγαλυνόμενος ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, σε όλο το λαό Ισραήλ, απέστειλε πρέσβη στον Δαβίδ και του είπε «Ιδού ξύλα κέδρινα, ξυλουργοί και χτίστες, να σου οικοδομήσουν οίκον» και του οικοδόμησαν. Ιδιαίτεροι άνθρωποι, ειδικοί άνθρωποι οικοδόμησαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτόν, αλλά και αυτό που ήθελε και ο Δαβίδ για τον εαυτό του. Ένα βασιλικό σπίτι. Και ο Δαβίδ το απολάμβανε, αλλά ποτέ δεν ξέχασε το Θεό και ποτέ δεν έπαψε να σκέφτεται το Θεό. Μ' αρέσει, αδερφοί αγαπητοί, αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι που σε οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής τους σκέφτονται το Θεό. Το να είσαι σε δυσκολία και σε ταλαιπωρία και να σκέφτεσαι το Θεό προς βοήθεια, καλό είναι, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και λίγο εύκολο. Αλλά το να σκέφτεσαι το Θεό με ευγνωμοσύνη, όταν τα πάντα είναι τακτοποιημένα στη ζωή σου, είναι πολύ καλό, αλλά και δύσκολο. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, ξεχνιέται. Ξεχνιέται στις απολαύσεις, ξεχνιέται στην άνεση, ξεχνιέται στην ευρυχωρία. Όμως η καρδιά του Δαβίδ, επειδή ήταν κατά την καρδία του Θεού, ποτέ δεν ξέχναγε το Θεό. Τι να κάνω τώρα που να ευαρεστήσω το Θεό? Κοίταξε το σπίτι του με ευγνωμοσύνη στο Θεό και λέει εγώ έχω σπίτι. Η κυβωτός της Διαθήκης, ο Κύριος μου, δεν έχει σπίτι. Και επίσης έχει ένα άλλο πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Τις σκέψεις του δεν τις κρατάει για τον εαυτό του, τις μοιράζεται με ανθρώπους που όμως εμπιστεύεται για τη σχέση τους με το Θεό. Συμβουλεύεται, εξομολογείται, περιγράφει. Αλλά σε ποιον? Στον Άθαν. Στον Άθαν που ήταν ένας προφήτης του Θεού, ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, που ήταν δίπλα του γιατί ο Θεός του τον είχε χαρίσει, συνεργάτη του, με πνεύμα Άγιο, με προφητεία. Ένας ταπεινός, πάντοτε ταπεινός. Και επίσης φρόντιζε ο Δαβίδ να έχει αυτό που λέμε καλές παρέες. Δεν έκανε παρέα και δεν είχε κοινωνία με αυτούς που τον κολάκευαν. Υπήρχαν πολλοί τέτοιοι. Αλλά έκανε παρέα με αυτούς που δόξαζαν το Θεό. Δεν έκανε παρέα με αυτούς που περίμενε, που θα μπορούσε να περιμένει ο Δαβίδ διασκέδαση, καλοπέραση και χαρούμενες στιγμές, αλλά έκανε παρέα με αυτούς που περίμενε ευλογημένες στιγμές και παρουσία Θεού. Έτσι, όταν βρεθήκαν οι δυο τους, πράγμα το οποίο ήταν συνηθισμένο,
εξομολογήθηκε στον Νάθαν με καθαρή καρδιά και του είπε: «Εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω. Η δε κυβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων και σκηνών. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό, είναι καλό?» Και εξέφρασε μια ωραία επιθυμία την οποία ο Θεός είχε στο μυαλό του, αν και δεν την είχε περιγράψει ποτέ σε άνθρωπο. Αλλά την είχε στο μυαλό του, γιατί ήταν μέσα στο έργο του και στο σχέδιό του. Και ο ειλικρινής άνθρωπος το σκέφτηκε. Ο Νάθαν χάρηκε. Χάρηκε για τη σκέψη του Δαβίδ. Είπε: «Σωστά το λες». Και μάλιστα του έδωσε και μια συμβουλή: «Κάνε ό,τι νομίζεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι μαζί σου». Εδώ όμως, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να παρατηρήσουμε κάτι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεός είναι μαζί με τον Δαβίδ. Αλλά υπάρχουν πολλές αμφιβολίες αν οι σκέψεις του Δαβίδ είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Τουλάχιστον χρονικά. Μπορεί ο Θεός να είναι μαζί με τον Δαβίδ, μπορεί οι σκέψεις του Θεού να είναι με καλή πρόθεση, με αγαθή πρόθεση και ευάρεσθες εις το Θεό, αλλά να μην είναι ο καιρός, να μην είναι τώρα να εκτελεστούν. Όμως ο Νάθαν δεν το σκέφτηκε αυτό, ούτε και ο Δαβίδ. Και μάλιστα ο Δαβίδ δεν προσευχήθηκε κιόλας. Γιατί ήταν βέβαιος ότι ήταν πάρα πολύ καλή σκέψη. Μα ποιος θα έλεγε ότι δεν ήταν καλή σκέψη? Να ασχοληθώ, να εκτίσω έναν οίκον Θεού, όπου εκεί θα τοποθετήσω τη σκηνή του μαρτυρίου, και τώρα την έχω σε μια σκηνή. Αυτός την είχε μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ. Μα και την έβλεπε σε μια σκηνή. Και ο Νάθαν συμφώνησε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο Θεός να συμφωνήσει με τα σχέδιά μας. Και ακόμη αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να αλλάξουμε σχέδιο εφόσον ο Θεός δεν συμφωνεί. Ευέλικτος πνευματικά είναι ο χριστιανός. Σκέφτεται κάτι, το αποφασίζει, ξέρει ότι είναι πάρα πολύ καλό, ευάρεστο εις το Θεό, συμφωνεί και ο Νάθαν ο προφήτης, άρα δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν υπάρχει άρα, ο Θεός να συμφωνήσει. Τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου είναι ότι όταν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί είναι καλό ενώπιον του Θεού και δεν ρωτάω το Θεό. Το καλό ενώπιον του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτό που εκφράζεται μέσα από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι μέσα από τη γνώμη μου και την καλή επιθυμία μου ή δική μου ή οποιοδήποτε ανθρώπου. Γιατί μας βεβαιώνει ο Θεός και επιμένει σε αυτό. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και ο οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές του ανθρώπου από τις βουλές του Θεού. Και όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, επίσης τόσο απέχουν οι σκέψεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται τελικά από τον άνθρωπο, από τις σκέψεις και τις αποφάσεις που θέλει να λάβουμε ο Θεός. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Μέσα όμως στη χαρά του, στην ευλογία, συμφώνησε ο Νάθαν με τον Δαβίδ. Κάνε γρήγορα, ξεκίνα, ο Θεός είναι μαζί σου. Όμως ο Θεός ευαρεστείται, χαίρεται, αλλά δεν θα αφήσει το Δαβίδ να γίνει, να κάνει το θέλημα το δικό του, αλλά θα επισκεφθεί το Δαβίδ να του αποκαλύψει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Έστω και αν ο Δαβίδ δεν ρώτησε, αλλά μέσα στην ειλικρίνεια και στην αγαθοσύνη του αποφάσισε. Και πριν αφήσει πολύ καιρό να δημιουργηθούν οι σκέψεις μέσα στην καρδιά, γιατί αδερφοί αγαπητοί, όπως η αμαρτία
γεννιέται από τις επιθυμίες του ανθρώπου μέσα στην καρδιά και αν γεννηθεί η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο, έτσι και οι επιθυμίες οι καλές γεννιόνται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αν εκτελεστούνε, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και να μην φέρουν το ποθούμενο και το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και ο Θεός αμέσως εκείνη τη βραδιά να ελευθερώσει από τις σκέψεις, από τα προγράμματα, από τα σχέδια που αμέσως θα έβαζε μπρος ο Δαβίδ και ο Νάθαν για να εκπληρώσουν, να εκτελέσουν αυτό το οποίο σκέφτηκαν. Πρέπει να τους ενημερώσει ότι αυτό που σκέφτηκες να κάνεις δεν είναι αυτό που εγώ θέλω να κάνω. Με παραλαμβάνω, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό που σκέφτηκες να κάνεις, πρόσεχε, βεβαιώσου εάν είναι αυτό που εγώ θέλω να κάνεις. Και επειδή ο Δαβίδ δεν σκέφτηκε σε ένα τόσο καλό έργο που αποφάσισε με τον Νάθαν και συμφώνησε τον Νάθαν να προχωρήσει, δεν σκέφτηκε να ρωτήσει το Θεό, άρα έμπαινε σε λανθασμένο δρόμο. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε λανθασμένο δρόμο, κινδυνεύει. Κινδυνεύει σοβαρά, έστω και αν ο δρόμος που πήρε θεωρεί ο άνθρωπος ότι είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού και πιθανό να είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού όπως ήταν, αλλά να μην είναι χρονικά η κατάλληλη στιγμή και ο κατάλληλος καιρός. Γι' αυτό αγαθός ο Θεός δεν αφήνει τον Νάθαν και τον Δαβίδ να πειραστούνε, να μπλέξουνε, δεν τους αφήνει να μπουν σε περιπέτειες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, μάθημα και για μας. Έτσι συμπεριφέρεται ο πατέρας. Δεν αφήνει τα παιδιά του να μπουν σε περιπέτειες όταν βλέπει ότι αυτό που αποφασίζουν δεν είναι καλό, αλλά ενεργεί και επεμβαίνει άμεσα εφόσον είναι βέβαιος για το έργο του Θεού, για το θέλημα του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού δεν εκπαιδευόμαστε σαν παιδιά, εκπαιδευόμαστε και σαν γονείς, αν θέλετε και σαν παππούδες, εκπαιδευόμαστε και σαν αδελφοί. Μαθαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τη σοφία του Θεού. Ο Θεός Πατέρας λοιπόν, αγαθός, δεν θα αφήσει τον Νάθαν και τον Δαβίδ να μπλέξει σε περιπέτειες μάταιες και άσκοπες που είναι έξω από το θέλημά του και επεμβαίνει αποφασιστικά αλλά με μεγάλη γλυκύτητα, σοφία, αγάπη και σεβασμό προς τον Δαβίδ και τον Νάθαν. Θέλει να τους εξηγήσει, να τους αποκαλύψει, να τους διορθώσει, αλλά όχι να τους διατάξει. Γι' αυτό και αρχίζει με σεβασμό να μιλάει προς τον Δαβίδ, λέγοντας «Συ θέλεις να οικοδομήσεις εμένα οίκον να κατοικώ, εσύ», δεν το λέει προσβλητικά, «εσύ θέλεις να οικοδομήσω, να οικοδομήσεις οίκο για μένα το Θεό. Δεν ξέρεις ότι εγώ μέχρι τώρα δεν κατόκισα ποτέ σε οίκο αυτή στιγμής. Εγώ ο Θεός ανεβίβασα τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης». Προσέξτε το «συ» και το «εγώ». «Εσύ θέλεις, εγώ όμως κάνω τα πάντα». «Εσύ θέλεις να οικοδομήσεις οίκο σε μένα, εγώ όμως είμαι αυτός που ανεβίβασα τους Ιούς Ισραήλ εκ της Αιγύπτου και εγώ περιερχόμουν όλο αυτό τον καιρό σε σκηνές και παραπετάσματα. Πανταχού όπου περιεπάτησα εγώ με τα πάντων των Ιών Ισραήλ, μήπως ελάλησα ποτέ σε κανέναν εκ των φυλών του Ισραήλ που προσέταξα να επιμένει το λαό μου γιατί δεν οικοδομήσατε σε με οίκον κέδρινον?»
πρωτοβουλία είναι αυτό που παίρνεις χωρίς να με ρωτήσεις? Οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο άνθρωπος δεν ευαρεστούν το Θεό, αν ο άνθρωπος δεν έχει άδεια, αποκάλυψη, φανέρωση και οδηγία από το Θεό. Με σεβασμό του το λέει, με γλυκύτητα, αλλά του το λέει. Εσύ αποφάσισες? Εγώ ζήτησα ποτέ από κανέναν ή από σένα? Τώρα λοιπόν, έτσι θα πεις στο δούλο μου το Δαβίδ. Εγώ, όχι εσύ, εγώ σε έλαβω εκ της μάνδρας από πίσω από τα πρόβατα. Με σεβασμό του αποκαλύπτει ποιος είναι ο Δαβίδ, ποιος είναι ο Θεός, για να φτάσει στο τι θέλει ο Δαβίδ και τι θέλει ο Θεός. Εγώ σε έλαβα πίσω από τη μάνδρα και από τα πρόβατα. Εγώ σε έκαμα να είσαι ηγεμόνας στο λαό μου Ισραήλ. Εγώ ήμουν μετά σου πανταχού όπου περπάτησες μέχρι τώρα. Εγώ εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου. Εγώ σε έκανον ονομαστό κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. Κατάλαβες? Εσύ είπες εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Σταμάτα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ ποτέ δεν στο ζήτησα και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη ζωή σου εγώ το έχω κάνει. Εγώ παίρνω την πρωτοβουλία. Εγώ εκφράζω το θέλημά μου. Εγώ σε κυβερνώ, εγώ σε διοικώ. Εγώ σε προστατεύω, εγώ σε φυλάτω. Ποιος είσαι εσύ και αποφασίζεις μόνος σου? Ποιος, ποια είσαι εσύ και λες εγώ? Τι θα πει εγώ? Εγώ θα κάνω αυτό, μπα. Θα έλεγα εγώ ανθρωπίνος, πολύ θάρρος δεν πήρες? Τι νομίζεις ότι είσαι? Εγώ λοιπόν θα διαιρήσω τόπον δια τον λαό μου. Τον τόπον για σένα εγώ θα τον διορίσω. Δεν θα διορίσεις εσύ τον τόπο ούτε για σένα ούτε για μένα. Τον τόπο εγώ θα τον διορίσω. Τι θα κάνεις, πού θα κάνεις, αυτό που πρέπει να κάνεις εγώ θα σου το πω. Τόπο δια τον λαό μου εγώ θα διορίσω και εγώ θα φυτεύσω αυτούς εκεί για να κατοικούν με ασφάλεια και να μην μεταφέρονται πλέον. Η ασφάλειά σου θα είναι εάν κατοικήσεις εκεί που εγώ προσδιορίζω, όχι που εσύ αποφασίζεις. Αλλιώς δεν θα είσαι σε ασφάλεια, δεν θα είσαι σε ευλογία. Μπορεί καλή να είναι η σκέψη σου, αλλά δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά μου και μου γυρίζει την πλάτη. Μην ξεχνιέσαι, Δαβίδ, και επαναλαμβάνω, την πρωτοβουλία στη ζωή μας θέλει ο Θεός να την έχει αυτός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θέλει να του δίνουμε εντολές τι να κάνει, ούτε θέλει να κάνουμε πράγματα και να ζητάμε βοήθεια μετά στην αποτυχία μας. Δεν θέλει να αποτυγχάνουμε. Δεν θέλει να λυπούμεθα. Δεν θέλει να δυστυχούμε. Θέλει να θριαμβεύουμε. Να είμαστε χαρούμενοι πάντοτε, ευλογημένοι, ευτυχισμένοι. Και από την ευλογία που αυτός μας δίνει να δίνουμε. Εγώ θα διορίσω τόπο για το λαό μου. Εγώ θα φυτέψω αυτούς εκεί για να κατοικούν στον τόπο το δικό τους που εγώ θα τους δώσω και δεν θα μεταφέρονται. Και εγώ θα τους προστατεύω από τους ιούς της αδικίας για να μην τους καταθλίβουν πλέον. Και εγώ όπως έκανα με τους κριτές μου
θα είμαι μαζί τους. Αποκαλύπτει ο Θεός, αδελφοί. Αποκαλύπτει και φανερώνει, διδάσκει ο Θεός. Το Δαβίδ, τον Άθαν και εμάς σήμερα το βράδυ. Μας διδάσκει. Επαναλαμβάνω, την πρωτοβουλία την έχει και θέλει ο Θεός να την έχει στη ζωή μας. Αυτός κάνει διαθήκη. Τη διαθήκη του ο ίδιος την κάνει και την έχει σφραγίσει με το αίμα του Χριστού. Και περιγράφει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις της ευλογίας και της σωτηρίας. Και γενικά στον άνθρωπο και ειδικά κατά άνθρωπο. Βεβαίως δεν αφαιρεί την ελευθερία του ανθρώπου. Ζητάει, επιθυμεί, ακόμη και παρακαλάει τον άνθρωπο να αποδεχθεί το σχέδιό του. Και με το μόνο πρόσωπο που ο Θεός δεν πετυχαίνει πάντοτε είναι ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος θέλει, του αρέσει, υπολογίζει και λογαριάζει και δεν σκέφτεται ο Θεός τι θέλει. Και εγώ εν τέλει θα σε αναπαύσω από όλους τους εχθρούς σου. Δηλαδή από το διάβολο, γιατί οι εχθροί δικοί μας δεν είναι αδελφοί άνθρωποι. Ο πόλεμος ο δικός μας δεν είναι αντίον ανθρώπων. Μη βλέπουμε ανθρώπους και λέμε αυτός είναι ο εχθρός μου. Ο Θεός λέει όταν βλέπεις ανθρώπους και είναι οι εχθροί σου να προσεύχεσαι να τους σώσει ο Θεός. Ο εχθρός μας είναι ο διάβολος, ο κοσμοκράτορας του σκότους. Τα δαιμόνια στον αέρα που αγωνίζονται με δελεασμούς, με προκλήσεις, με προσκλήσεις, με απειλές. Να δέσουνε τον άνθρωπο και να τον φέρουνε στο θάνατο, καθώς ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Και πώς καταφέρουνε να δέσουνε τον άνθρωπο? Όταν τον πείσουνε να πράξει πράγματα αντίθετα από αυτά που θέλει ο Θεός. Εγώ θα σου προσδιορίσω τον τόπο, όχι αν έλεγε ο Δαβίδ εγώ, τότε σταμάταγε ο Θεός. Ο Κύριος συνεχίζει τώρα. Εάν πιστείς σε αυτά που σου λέω, δηλαδή αποδεχθείς την πρωτοβουλία του Θεού στη ζωή σου κατά πάντα, αν πιστείς να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει, αν πιστείς να ρωτήσεις το Θεό τι θέλει να κάνει, τι θέλεις να κάνει, ο Θεός θα σου αποκαλύψει και ο Θεός θα συνεχίσει μαζί σου. Γιατί ο Θεός χαρίζει εδώ στη γη ζωή και αυτή είναι αυθονία. Έχει ωραίες ιδιότητες ο Θεός. Είναι υπερασπιστής, είναι σωτήρας, είναι αγαθός. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι φως. Δεν θα σε αφήσει να περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν πιστείς Δαβίδ, και αυτό απευθύνεται σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, εάν πιστώ, αν πιστείς αδερφέ μου, τότε ο Θεός πέραν του ωραίου και ευλογημένου σχεδίου που προγραμματίζει για σένα στη γη, έχει και ένα άλλο πιο ωραίο σχέδιο, αιώνιο. Έχει ένα άλλο τόπο στον ουρανό, στη Νέα Ιερουσαλήμ. Έχει ένα άλλο σπίτι για σένα. Πάλι δική του η πρωτοβουλία είναι. Και σε σένα ανήκει η αποδοχή. Ο Κύριος λοιπόν προσέτει, αναγγέλησε σε ότι αυτός θα οικοδομήσει οίκον σε σε. Πόσο μ' αρέσει αυτό. Όταν το διαβάζω, κάθε φορά που το διαβάζω, και θέλω μάλιστα να το γράψω και ένα εδάφιο να το βάλω στο σπίτι μου. Ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκον σε. Αμήν αδερφοί. Και το επαναλαμβάνω. Τότε το είπε ο Θεός τον Νάθαν για τον Δαβίδ. Σήμερα μας το λέει το Πνεύμα το Άγιο για μας.
εάν αποδεχθείς τα εγώ του Κυρίου, τις πρωτοβουλίες, την πρόθεση, το θέλημα του Θεού, το βέβαιο είναι ότι ο Κύριος θα σου οικοδομήσει οίκον. Εγώ θα οικοδομήσω οίκον σε, σένα. Πώς όμως? Αφού πληρωθώσει η ημέρα σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου. Όχι σε σένα εδώ τώρα, αλλά θα οικοδομήσω οίκο αιώνιον εκεί. Αφού αποδεχθείς το θέλημά μου εδώ. Δηλαδή δεν βλέπουμε, δεν αποβλέπουμε εις τα βλεπόμενα, αποβλέπουμε στα ουράνια, στα αιώνια, όχι στα σαλευόμενα, στα ασάλευτα. Γι' αυτό κρίσιμο σημείο είναι τι εξητείς. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να ζητάει ένα πολύ ωραίο σπίτι εδώ και ο Θεός του λέει δεν θα σου φτιάξω εδώ ωραίο σπίτι, θα σου φτιάξω εκεί. Συμφωνείς? Αλληλούια, συμφωνείς? Το εδώ είναι για λίγα χρόνια. Πότε έρχεται ο Κύριος? Σε μια μέρα, σε 10 μέρες, ξέρω εγώ. Αλλά εκεί είναι αιώνιο το σπίτι. Και εκεί θα είσαι ασφάλεια. Το παιδί του Θεού ο διάβολος δεν μπορεί να τα αγγίξει. Δεν μπορεί να τον πλανήσει. Για τον άνθρωπο που έχει αναγεννηθεί και έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και εμπιστεύεται Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, ο διάβολος είναι ένα σακί άδειο. Έχουμε διακόψει διπλωματικές σχέσεις. Ούτε τον σκεφτόμαστε, ούτε τον αναλογιζόμαστε, ούτε κουβεντιάζουμε. Και αν έρχονται τέτοιες σκέψεις, τις διώχνουμε στο όνομα του Χριστού. Είσαι νικημένος, διάβολε. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και εξουσία. Εξουσία εις εσάς να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, διάβολε, σε επιτιμώ και σε δένω και σε διώχνω. Τρίζει τα δόντια του, λυσάει, αλλά είναι σκύλος δεμένος. Γαυγίζει, ουρλιάζει, αλλά είναι σκύλος δεμένος που δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Μόνο μην πάμε εμείς κοντά. Μην πλησιάσουμε εμείς και λέμε τι χαριτωμένο σκυλάκι είναι. Να μας φάει κανένα χέρι και κανένα πόδι. Μακριά. Εμείς είμαστε με τα πρόβατα του Κυρίου. Αν πάω από εκεί που είναι τα σκυλάκια, στο τέλος θα με φάνε τα σκυλάκια. Αν πάω από εδώ που είναι τα προβατάκια, θα με ευλογήσει ο Θεός με τα προβατάκια. Βλέπετε, είναι απόφαση, αδελφοί. Είναι θέση. Εγώ λοιπόν θα σου οικοδομήσω οίκο, αφού κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θα αναστήσω μετά από σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού. Εδώ βεβαίως μιλάει για τον Σολομώντα, αλλά προφητικά μιλάει για τον Χριστό που είναι εξ σπέρματος Δαβίδ. Τη βασιλεία του Χριστού μιλάει, που θα προέλθει από τη βασιλεία του Δαβίδ. Και εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα Υιός. Μιλάει για τη συνέχεια του Δαβίδ. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για τη συνέχεια, για την καλή συνέχεια στη ζωή μας. Ενδιαφέρεται για τα νέα παιδιά να προκόψουνε. Ενδιαφέρεται μόλις μεγαλώσουν για να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια. Φροντίζει. Αλλά όχι όπως εμείς θέλουμε, ότι όπως αυτός θέλει. Ενδιαφέρεται για το μέλλον των παιδιών μας. Ενδιαφέρεται και για το μέλλον το δικό μας. Αλλά ιδιαίτερος ενδιαφέρεται για το μέλλον μας το αιώνιο. Εδώ τώρα πρέπει να επιμείνω λίγο. Ο Θεός ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για τον κάθε έναν από μας. Ιδιαίτερος για τα παιδιά μας, για τη συνέχειά μας. Ιδιαίτερος για τα εγγόνια μας. Και ιδιαίτερος για την αιώνια ζωή. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός μόνο για μένα και την οικογένειά μου την έχει εγκαταλείψει. Δεν είναι αγαθός. Θεός είναι αγάπη. Ενδιαφέρεται για τα παιδιά σου και για τα παιδιά μου πολύ.
Πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Πιο πολύ από ότι εμείς. Ενδιαφέρεται για τα παιδιά των παιδιών μας. Πιο πολύ από εμάς. Και μας λέει ότι τα παιδιά σου θα τα κάνω παιδιά μου. Έτσι μου είχε πει κάποτε. Δεν είναι πολύ ωραίο? Τα παιδιά σου είναι παιδιά μου. Τι σκάς? Αν εγώ φροντίζω για τα παιδιά μου γιατί τα αγαπάω και ξέρω ότι είναι του Θεού παιδιά και τα αγαπάει, τι σκάς? Τι φοβάσαι? Θα βρει τρόπους αυτός. Είναι Κύριος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός εμπιστεύεται στο Θεό την οικογένειά του, τα πάντα. Αν τα παιδιά σου ανομίσουνε, εγώ θα τα σοφρονίσω, Δαβίδ. Πω, πω. Και αν το έκανε στο Δαβίδ, πόσο μάλλον στα παιδιά του Θεού. Το ξαναδιαβάζω, αδερφοί. Το ξαναδιαβάζω για όλους όσους έχουμε παιδιά. Εάν πράξει ανομία, εγώ θα τον σοφρονίσω αυτόν με ράβδο αντρών, όχι παιδιών. Γιατί ράβδος αντρών πονάει? Και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπου θα τα σοφρονίσω. Η πρόθεση δηλαδή του Θεού ποια είναι? Να σοφρονίσει τα παιδιά μας. Είτε με το καλό είτε με το κακό, χάριν του πατέρα και της μάνας. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Δεν είναι υπέροχο? Εσύ δεν μπορείς να τα σοφρονίσεις, εγώ όμως μπορώ. Και αν το πιστέψουμε αυτό και πάμε στον Κύριο και του πούμε, Κύριε, σοφρόνισε τα παιδιά μου. Ναι, αλλά με ράβδο και μαστιγώσεων ανθρώπων. Με ράβδο ανδρών και μαστιγώσεων ανθρώπων. Όπως εσύ θέλεις, Κύριε. Αμήν, αδερφοί. Όπως εσύ θέλεις. Πάντως θα τα σοφρονίσω. Το έλεος μου δεν θα τα αφαιρέσω. Χάριν εσού. Όπως το αφαίρεσα από τον Σαούλ, τον οποίον εξέβαλαν από εμπροστέν σου. Δεν θα αφαιρέσω το έλεος μου. Δεν θα τα διώξω. Μα κάνουν ανομία. Θα τα σοφρονίσω. Δεν είναι πολύ παρηγορητικός ο προφητικός λόγος του Θεού, αδερφοί? Γι' αυτό τον αγαπάω το λόγο του Θεού. Γιατί έχει λύση σε όλα τα προβλήματα. Και μάλιστα θεϊκή και αληθινή λύση. Όχι λύση φανταστική και ανθρώπινη. Λύση Θεού, μάλιστα τώρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Μη φοβάσαι, μη κλαις, μη λυπάσαι. Εγώ θα σοφρονίσω τα παιδιά σου, εάν εσύ σκέφτεσαι σαν τον Δαβίδ. Εάν εσύ φοβάσαι το Θεό, λογαριάζεις το Θεό, ενδιαφέρεσαι για το θέλημα του Θεού, υποτάσσεσαι στα εγώ του Κυρίου και στις αποφάσεις του Θεού. Και δεν λες εγώ, γιατί αν πεις εγώ, τότε θα σταματήσει ο Θεός να είναι αυτός που θα λέει εγώ. Εμπιστέψου στο Κύριο. Εμπιστέψου. Εμπίστεψε στον Θεό. Μου λέει η Άννα, μα δεν πρέπει να επεμβαίνει ο γονιός για να δει τι πρέπει να κάνει το παιδί του στο γάμο κλπ. Αν θέλει, λέω, μπορεί. Εγώ όμως θέλω να επεμβαίνει ο πατέρας μου ουράνιος. Αυτός θέλω να επεμβαίνει. Και πολλές φορές έχω πει, κοίτα, δεν το έκανα αυτό. Αλλά μετά λέω, ευτυχώς που δεν το έκανα εγώ, για να το κάνει αυτός ο Κύριος και θα το κάνει καλύτερα από μένα. Και σας βεβαιώνω ότι πάντοτε συμβαίνει αυτό. Πάντοτε συμβαίνει αυτό. Μας πιάνει ο φόβος, η αγωνία, η επιθυμία να κάνουμε καλό. Και έρχεται ο Θεός τώρα και μας λέει, άσε αυτό το καλό να το κάνει ο Θεός αντί για σένα, για να είναι καλό. Είναι μεγάλα τώρα, δεν μιλάω για τα παιδιά των 5, 10, 15 χρονών. Εκεί έχει την ευθύνη ο πατέρας και η μητέρα και τα παιδιά πρέπει να υποτάσσονται. Μιλάω για παιδιά 20, 25, 30, 35, 40. Τι θα κάνεις, αν μπορείς να κάνεις και τίποτα? Μα πρέπει να κάνω το καλό. Άσε το Θεό να κάνει το καλό. Εμπιστεύσου το Θεό. Προσευχήσου στο Θεό. Περίμενε το Θεό.
κάνε πίσω να πάει μπροστά ο Θεός. Και εάν είσαι σαν το Δαβίδ, λέει ο Θεός, εγώ θα στερεώσω τον οίκον σου και τη βασιλεία σου μπροστά σου έως του αιώνος. Ακούτε, υπόσχεση. Τα παιδιά σου θα τα στερεώσω μέσα στη βασιλεία των ουρανών εις τους αιώνες των αιώνων. Όχι για να έχουν μια καλή δουλειά. Βέβαια και αυτό θα το κάνει, γιατί μας χρειάζεται. Ούτε για να παντρευτεί μια πλούσια νύφη. Αυτό δεν θα το κάνει, γιατί δεν μας χρειάζεται. Εκτός αν το θέλει. Αλλά εκείνο που χρειάζεται και θα το κάνει είναι να στερεώσει τα παιδιά σου στη βασιλεία των ουρανών εις τους αιώνες των αιώνων. Εγώ θα είμαι πατέρας τους και αυτός θα είναι παιδί μου. Και θα είναι στερεωμένος ο οίκος σου εις τους αιώνες των αιώνων. Τώρα σκεφτείτε το Δαβίδ όταν ήρθε ο Νάθαν και του είπε, έλα να σου πω Δαβίδ, χτες το βράδυ τι μου είπε ο Κύριος για σένα. Και τ' άκουγε ο Δαβίδ όλα αυτά. Σκεφτότανε. Συγκλονίστηκε η καρδιά του. Τώρα η σειρά μας. Για σκεφτείτε αδερφοί, τώρα τότε μίλησε ο Νάθαν. Εγώ είμαι βέβαιος σήμερα, με τα πάσης βεβαιότητας το λέω, ότι μας μίλησε το Πνεύμα του Άγιο. Και μίλησε στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Αμήν. Να το πιστέψουμε όμως αδερφοί. Να δεχτούμε. Γιατί είναι Λόγος Θεού. Θεόπνευστος. Άγιος. Είναι δύναμη Θεού. Που σώζει αυτούς που πιστεύουν. Αμήν.